Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν το τρίποντο, τα κατάφερε, το σχόλιο για τον αγώνα. Θεωρώ ότι δεν είχαμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, διότι ερχόμαστε από πολύ δύσκολη εβδομάδα και με ταξίδια και με παιχνίδια τα οποία τα κυνηγάμε και στην Ευρώπη τόσο όσο και στην Ελλάδα σίγουρα. Προετοιμαστήκαμε όμως λίγο για αυτό το παιχνίδι. Το καλό είναι ότι είδαμε ότι υπάρχουν όλοι οι παίκτες άμεσα διαθέσιμοι και τιμοπόλεμοι για τα παιχνίδια αυτά που είναι μπροστά μας τώρα. Θεωρώ ότι δείξαμε το καλό μας πρόσωπο ανά διαστήματα. Η ομάδα της Ορεστιάδας μας κόντραρε πάρα πολύ σε κάποια σημεία, αλλά θεωρώ ότι αυτό, ότι έχουμε δηλαδή ένα τρόπο με τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Ολυμπιακός, είδαμε μετά το σετ που έχασε ότι του βγήκε ένας εγωισμός και ένα πάθος. Εσύ από μέσα από το γήπεδο πώς το είδες? Αυτό είναι νομίζω το στοιχείο της ομάδας φέτος, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, διαθέτουμε 15 παίκτες, οι οποίοι όλοι έχουν τον εγωισμό μέσα τους, όλοι έχουν το πάθος μέσα τους. Το φτιάχνουμε κάθε μέρα αυτό στην προπόνηση, στα αποδυτήρια μεταξύ μας. Οπότε νομίζω ότι είναι εύκολο να βγει και στο γήπεδο. Εύκολο. Βγαίνει αυτόματα. Αυτό μας κρατάει σίγουρα. Παίζουμε πιο ανάλαφρα, πιο ελεύθερα και νομίζω ότι βγαίνουν και στα αποτελέσματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.